Ώστε σκέφτεσαι να αγοράσεις το πρόσεξ κρυπτονόμισμα, θα σου δείξω την πιο απλή και εύκολη μέθοδο που υπάρχει και το μόνο που χρειάζεται είναι το smartphones. Γεια σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του Κρυπτοσχολείου από την Black Lemon TV. Σε αυτά τα βίντεο θα μοιράζομαι μαζί σας ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος για να ξεκινήσει να ασχολείται με τα κρυπτονομίσματα και τα NFTs. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος με το τι μπορεί να προσφέρει αυτή η τεχνολογία στον κόσμο μας και θέλω από όλα τα δυνατά μου να τα εξηγήσω με απλό και κατανοητό τρόπο για να είναι εύκολο και προσβάσιμο σε όλους. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Τα ακόλουθα βίντεο δεν είναι επενδυτικές σύμβουλες. Είναι καθαρά για ενημέρωση και εκπαίδευση. Μια λέξη που θα με ακούτε συχνά να λέω είναι το DYOR. Do your own research. Πάντα να τηρείτε την απαραίτητη έρευνα που χρειάζεται για να είστε ενημερωμένοι με τα νομίσματα που θα επενδύσετε. Μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη είναι ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν υψηλό βαθμό ρίσκου και γενικά οι τιμές τους είναι πολύ άστατες μέρα με τη μέρα. Οπότε μην επενδύσετε παραπάνω από όσα είσαστε διατεθειμένοι να χάσετε. Κρατήστε ένα σεβαστό ποσό στην τραπεζά σας και ξεκινήστε με ένα μικρό 5-10% των αποταμιεύσεών σας μέχρι να νιώσετε κι εσείς πιο σίγουροι για τις πράξεις σας. Με τα κρυπτονομίσματα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλεις λεφτά. Ναι, η αλήθεια να λέει. Αλλά υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να χάσεις αρκετά. Γι' αυτό και όταν κατανοήσεις τι δυνατότητες έχει αυτή η τεχνολογία και τι μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα, θα σε βοηθήσει αφάνταστα να το δεις σαν μακροπρόθεσμο σχέδιο. Έτσι θα αντιληφθείς πόσο νωρίς είμαστε σε μια decentralized ψηφιακή επανάσταση χωρίς κεντρική εξουσία. Το Web 3.0. Μια οικονομία χωρίς μεσάζοντες όπου εσύ έχεις τον πλήρη έλεγχο της περιουσίας σου. Πραγματικά είναι λες και σου δίνεται η ευκαιρία να επενδύσεις στο επόμενο ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραπάνω από 11.000 κρυπτονομίσματα που μπορείς να επενδύσεις, όπως το Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano κλπ. Αλλά η αρχή μπορείς να μείνεις και μέχρι τα top 50 και θα είναι υπεράρκετο. Μπορείς να πας αυτή τη στιγμή σε αξιόπιστες σελίδες όπως το CoinGecko ή το CoinMarketCap και να μάθεις παραπάνω πληροφορίες για τον κάθε ένα. Πού μπορείς να το βρεις, ποιος είναι ο σκοπός του, ποια ομάδα είναι πίσω από το project και το μέγεθος του κεφαλαίου του. Ή αλλιώς το MarketCap. Ετοιμαστείτε να ακούσετε πολλές καινούργιες λέξεις στο χώρο των κρύπτο. Θα τα εξηγώ όλα σαν προχωρούμε. Αν θέλετε παραπάνω πληροφορίες για κάτι, το Google είναι ο καλύτερος σας φίλος. Φαντάζομαι για να βλέπεις ακόμη αυτό το βίντεο θα θέλεις να μάθεις πώς μπορείς να επενδύσεις στο πρώτο σου κρυπτονόμισμα. Η μακράν πιο απλή και beginner friendly μέθοδος είναι με το application Revolut. Για τους παραπάνω το Revolut δεν χρειάζεται περαιτέρω σύσταση. Αλλά για αυτούς που δεν το ξέρουν, το Revolut είναι ένα mobile app διαχείρισης χρημάτων. Σας επιτρέπει να μοιράζεστε λογαριασμούς με φίλους, να στέλνετε ή να ζητάτε χρήματα και να δημιουργήσετε εικονικές κάρτες για έξτρα ασφάλεια στο online shopping. Επίσης, προσφέρει πολύ καλή ξένη ισοτιμία σε χώρες που δεν χρησιμοποιούν ευρώ, που θα σας φανεί πολύ χρήσιμο στα ταξίδια. Εδώ και αρκετό καιρό, το Revolut επιτρέπει στους χρήστες του να επενδύουν και σε κρυπτονομίσματα. Και είναι πανεύκολο να το κάνετε. Μπορείτε να κατεβάσετε το app στο iPhone ή Android smartphone σας εντελώς δωρεάν. Και είναι πολύ αξιόπιστο και το συστήνω 100%. Αφού δημιουργήσετε το account σας, θα προσέξετε ότι έχετε πρόσβαση στα κρύπτο. Στη συνέχεια, πιστώνετε λογαριασμό σας και στέλνετε λεφτά από την τράπεζά σας. Τώρα μπορείτε άμεσα να ανταλλάξετε τα ευρώ με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα κρυπτονομίσματα από το app. Η αρχάριος σας σύστηνα να μείνετε στο Bitcoin και το Ethereum. Hey, μόλις αγόρασες το πρώτο σου κρύπτο σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ένα μεγάλο θετικό του Revolut είναι ότι δεν υπάρχει κατώτατο όριο αγοράς κάποιου νομίσματος. Οπότε, ακόμη και αν το Bitcoin για παράδειγμα είναι στις 48.000 δολάρια, εσύ μπορείς με 1, 10 ή 50 ευρώ να πάρεις όσο Bitcoin αντιστοιχεί. Χρησιμοποιώντας το Revolut είναι αρκετά απλό και εύκολο. Με σχεδόν μηδαμινές χρεώσεις υπηρεσίας και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Σαν υπηρεσία είναι πολύ αξιόπιστη και το app δουλεύει μια χαρά. Γενικά, σαν user experience είναι εξαιρετικό και είναι ό,τι πρέπει για προτάρηδες. Αλλά, ό,τι κρύπτο αγοράσεις από το Revolut δεν είναι decentralized και στην πραγματικότητα δεν ανήκει σε εσένα. Στην ουσία αγοράζεις ένα IOU. IOU είναι ένα φωνητικό ακρόνυμο των αγγλικών λέξεων IOU, όπου βασικά το Revolut αναγνωρίζει ότι σου χρωστά χρήματα σύμφωνα με τη νέα ισοτιμία του κρύπτο σου. Σκέψου το σαν ένα εικονικό token που αντιστοιχεί στο νόμισμα το οποίο επενδύεις. Ένα εικονικό token ενός εικονικού token. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα κακό, απλά είναι λες και επενδύεις στην τιμή του νομίσματος αντί να έχεις το πλήρως decentralized κρυπτονόμισμα στο blockchain. Ελπίζω να βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο. Θα ετοιμάσω και άλλα βίντεο που θα εξηγούν και άλλες πτυχές των κρύπτο που ελπίζω να σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον όπως κέντρισα και το δικό μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο σε 2 εβδομάδες. See ya!